Η ζωή στον πλανήτη μας γεννήθηκε πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. Ωστόσο, δεν ήταν πάντα ίδια. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες διαβίωσης δημιούργησαν ποικιλίες στα είδη των ζώων και φυσικά τα 10 μεγαλύτερα ζώα που περπάτησαν ποτέ στον πλανήτη Γη. Ο Ακανθόσαυρος έζησε πριν από 195 εκατομμύρια χρόνια. Ζούσε στις ακτές και τα ποτάμια της Βορείου Αφρικής. Είχε μήκος 12 με 17 μέτρα και ζύγιζε 6 με 9 τόνους. Στην πλάτη του είχε ένα πτερύγιο μήκος 2 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιούσε για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματός του. Επίσης, είχε ένα στενό μακροκρανίο, μήκος έως και 2 μέτρα. Ο Ακανθόσαυρος περνούσε τον περισσότερο χρόνο στο νερό, κυνηγώντας μεγάλα ψάρια και κρακόδηλους στα ποτάμια. Το στενό μακροκρανίο του Ακανθόσαυρου ήταν κατάλληλο για να γραπώνει τα ψάρια από το νερό. Ήταν το μεγαλύτερο και εξυπνότερο αρπακτικό όλων των εποχών. Οι πτερόσαυροι ήταν υπτάμενα ερπετά τα οποία έζησαν 220 με 65 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι πτερόσαυροι ήταν τα πρώτα σπονδυλωτά που κατάφεραν να πετάξουν. Τα φτερά τους αποτελούνταν από μια μεμβράνη δέρματος, μύες και άλλους ιστούς που εκτείνονταν από το σώμα τους μέχρι τα δάκτυλα στις άκρες των φτερών. Τα πρώτα είδη είχαν μεγάλα σαγόνια με κοπτερά δόντια και μακριές ουρές, ενώ κάποια μετέπειτα είδη είχαν πολύ μικρή ουρά και δεν είχαν δόντια. Το μέγεθος ποικίλε από το μικρό νεμικολόπτερο με μήκος 2 μέτρα μέχρι και τα μεγαλύτερα πλάσματα που ήταν γνωστό ότι πέταξε, το κετζακόατλο και το χατζικοπτέρι, με άνοιγμα πτερών 16 μέτρα. Το γιγάντιο καλαμάρι είναι κεφαλόποδο μεγάλων διαστάσεων που ζει σε μεγάλα βάθη στους ωκεανούς. Υπολογίζεται ότι το μήκος των θηλυκών φτάνει μαζί με τα πλοκάμια τα 13 μέτρα και των αρσενικών τα 10. Μόνο το κολοσσιαίο καλαμάρι, το οποίο μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 14 μέτρα, είναι μεγαλύτερο. Ο μανδύας του έχει μήκος 2 μέτρα. Παρά το μεγάλο μέγεθός του, το γιγάντιο καλαμάρι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζώα που έχουν παρατηρηθεί λιγότερο. Το γιγάντιο καλαμάρι είχε εξελιγμένο νευρικό σύστημα και σύνθετο εγκέφαλο. Είχε επίσης τα μεγαλύτερα μάτια από κάθε ζωντανό πλάσμα, με τουλάχιστον 27 εκατοστά σε διάμετρο και 9 εκατοστά κόρη. Είναι η γιγάντια αλιβελούλα, με άνοιγμα φτερών 120 εκατοστά. Τα περισσότερα από τα ευρήματα είναι μόνο θράσματα των φτερών και μόνο λίγα είναι τα πολυθώματα που βρέθηκαν διατηρημένα. Η μεγανεύρα ήταν ένα αργό αρπακτικό, με δύο ζέλκι δυνατών φτερών, ισχυρά σαγόνια, δαγκάνες, δύο πανοραμικά μάτια και δυνατά πόδια. Ήταν σαν ένα ελικόπτερο, αλλά ελαφρώς μικρότερο σε μέγεθος. Περιπολούσε ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων και έπιανε τα πρόσεκτα έντομα. Ο γιγαντοπίθηκος έζησε πριν από 9 με 6 εκατομμύρια χρόνια, στη σημερινή περιοχή της Κίνας. Σύμφωνα με τα απολιθώματα των δοντιών του, ο γιγαντοπίθηκος έπρεπε να έχει ύψος τουλάχιστον 3 ή ακόμα και 4 μέτρων και ζύγιζε 300 με 550 κιλά. Δηλαδή, ήταν ο μεγαλύτερος πίθηκος που υπήρξε ποτέ. Από τα άκρα και το σκελετό του, μπορούμε να συμπεράνουμε πως αυτά τα τεράστια πλάσματα μάλλον έμοιαζαν με το σύγχρονο γορίλα και περπατούσαν στα 4. Παρά το όνομα, την εμφάνιση και τον βαρύ τίτλο «Ο δεινόσαυρος των ωκεανών», ο βασιλόσαυρος δεν ήταν ερπετό, αλλά είδος κήτους. Ο προϊστορικός πρόγονος της σημερινής φάλαινας έφτανε τα 15 με 25 μέτρα μήκος και ήταν αναμφίβολα ό,τι πιο γλυκό έχει γνωρίσει ποτέ η Γη. Δεν διέθετε μεγάλο εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να ήταν λίγο χαδιάρης. Είμαστε όμως στα προϊστορικά χρόνια και η ηλία του ήταν πιθανότητα εξίσου πίσω σε όρους εγκεφαλικής ανάπτυξης. Οπότε, όλα μια χαρά. Η γαλάζια φάλαινα. Με μήκος που φτάνει τα 30 μέτρα και βάρος 190 τόνους ή και περισσότερο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά ζώα που έχουν υπάρξει ποτέ. Όταν αναπνέει, η φάλαινα εκπέμπει μια θεματική κάθετη μονή στήλη έως 12 μέτρα ψηλά. Η χωρητικότητα των πνευμόνων της είναι 5.000 λίτρα. Η γλώσσα μιας γαλάζιας φάλαινας ζυγίζει περίπου 2,7 τόνους. Τα πτερύγια έχουν μήκος 3 με 4 μέτρα. Δυστυχώς το εκπληκτικό ζώο αυτό κοντεύει να εξαφανιστεί, μιας και έχουν μείνει μόλις 4 με 8.000 σε όλο τον κόσμο. Το αρθρόπλευρο μπορούσε να φτάσει τα 2,5 μέτρα στο μήκος. Ήταν το μεγαλύτερο χερσαίο σπόνδυλο όλων των εποχών. Είχε πλατή σώμα που αποτελούνταν από 30 τμήματα και 30 ζεύγη ποδιών. Τα σαγόνια του αρθρόπλευρου δεν βρέθηκαν, αλλά χωρίς αμφιβολία ήταν ισχυρά. Εξαιτίας αυτού το αρθρόπλευρο θεωρούνταν αρπακτικό. Στη συνέχεια όμως, η γύρη που βρέθηκε στο στομάχι του αποκάλυψε ότι το αρθρόπλευρο ήταν φυτοφάγο. Τα δυνατά σαγόνια τα είχαν για να φοβήσουν τα αρπακτικά. Ο Μεγαλόδων είναι ένα εξαφανισμένο είδος καρχαρία που έζησε 28 με 1,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, στο κοινοζωικό αιώνα. Ο Μεγαλόδων θεωρείται ως ένα από τα πιο μεγάλα και δυνατά σαρκοφάγα στην ιστορία των σπονδυλωτών. Ο Μεγαλόδοντας έφτανε σε μήκος στα 18 μέτρα και είχε δάγκωμα ισχυρότερα από αυτό του τυρανόσαυρου Ρεξ. Είχε βάρος από 30 έως 100 τόνους ανάλογα με το μήκος του και βρισκόταν σε όλο τον κόσμο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Μεγαλόδων θα μοιάζει πολύ με τον μεγάλο λευκό καρχαρία. Ο Μεγαλόδων θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια που εμφανίστηκαν και ο μεγαλύτερος καρχαρίας που έζησε ποτέ.
Ο Τιτανόσαυρος, ο φυτοφάγος αυτός γίγαντας, ζύγιζε 155 τόνους και είχε μήκος 62 μέτρα. Έζησε πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια στην Αργεντινή και οι διαστάσεις του ήταν κολοσιαίες. Ήταν σχεδόν διπλάσιος από τη γαλάζια φάλαινα. Φανταστείτε ένα πλάσμα που στο ύψος ξεπερνάει την πενταόροφη πολυκατοικία σας για κάνα δύο ρόφους ακόμα. Φαίνεται να είναι όχι μόνο ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος όλων των εποχών, αλλά και το μεγαλύτερο γνωστό ζώο που περπάτησε ποτέ στο πλανήτη Γη. Αυτά ήταν λοιπόν τα top 10 μεγαλύτερα ζώα που περπάτησαν ποτέ στον πλανήτη Γη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, όπου θα βρείτε και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για διάφορα θέματα. Και μην ξεχνάτε να κάνετε like στο βίντεο και στη σελίδα μας στο Facebook.